δραστηριότητα του πολέμου τη ζει η ανθρωπότητα σε όλες τις διαστάσεις εδώ και αιώνες. Με ιδιαίτερη έμφαση, δυστυχώς και πάλι, στη γειτονιά μας που ήταν πάντα στο κέντρο αυτών των πολεμικών σειράξεων ανά τους αιώνες. Η δοκιμαζόμενη Συρία αντιμετωπίζει εδώ και 5 χρόνια μια πρωτόγνωρη κατάσταση, αλλά όχι μόνο η Συρία. Η Συρία είναι η τελευταία σε μια σειρά αντίστοιχων σειράξεων που έχουν γίνει στην περιοχή μας, που πάντα βέβαια είναι πεδίο των μεγάλων συμφερόντων των ισχυρών υπεραλιστικών κρατών, αλλά και των αντίστοιχων οικονομικών συμφερόντων που με όλους τους πιθανούς τρόπους δοκιμάζουν τους λαούς. Εκατομμύρια άνθρωποι ξεσπιτώνονται, η χώρα μας ζει κάθε μέρα το δράμα της προσφυγιάς με πολύ έντονο τρόπο. Εκατομμύρες άνθρωποι ανά την Ευρώπη και χιλιάδες και εκατομμύρες πολίτες μας προσπαθούν να συμπαρασταθούν στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει πιο έτσι αποφασιστική απάντηση στο να σταματήσουμε όλη αυτή την κατάσταση από το να σταματήσουμε τον πόλεμο. Εξυπακούεται ότι αυτό είναι μια υπόθεση όλης της ανθρωπότητας και όλων των ενεργών πολιτών. Και ένα μικρό λιθαράκι προσπαθούμε και εμείς εδώ, όλες οι συλλογικότητες από όλες τις πόλεις του νομού, να στείλουμε και εμείς από την πλευρά μας εδώ ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο πόλεμος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μια κατάσταση ανοιχτή για την ανθρωπότητα στο 2015, ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι να ξεριζώνονται από τα σπίτια τους με τη βία των πολέμων και των συμφερόντων, τα οποία έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη ευθύνη βαρύνει τις ισχυρές χώρες της Δύσης που έχουν κάνει τη Μέση Ανατολή πεδίο εξυπηρέτηση των οικονομικών του συμφερόντων, αλλά και τα δικτατορικά καθεστώτα της περιοχής, τον Άσαντ και τους Ισλαμοφασίστες του ISIS. Δεν υπάρχει βέβαια κανένας που να είναι αθώος σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά μόνο οι απλοί πολίτες οι οποίοι μαστίζονται από τη βία αυτή του πολέμου και ξεριζώνονται από τα σπίτια τους. Το Σάββατο, επομένως, στις 12:00 το μεσημέρι στα Περιβολάκια, καλούμε όλους τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες, όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και ευαίσθητους ανθρώπους να συμπράξουν για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα που θα λέει όχι στον πόλεμο. Να κάνουμε μια πορεία στο κέντρο της πόλης και να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα κινητοποιώντας όλους τους συμπολίτες μας. Και στη συνέχεια, όλοι μαζί στο Φλίσβο, σε μια συναυλία στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά βέβαια οι καλλιτέχνες, οι υπεραστικοί και το αυτόνομο Αγκάθι και ο Script D από το Kik Νιουάσμα που αναφέρεται έτσι και στην νεολαία μας και πολλοί βέβαια ντόπιοι καλλιτέχνες που συμπράττουν με έργα τους οικαστικά στο Δημοτικό Θέατρο να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσία η οποία έχει και μια παράλληλη εκδήλωση στις 10:00 το πρωί με τον άλλο άνθρωπο που μαγειρεύουμε στη Λαϊκή της Κορίνθου προσπαθώντας να στείλουμε και ένα μήνυμα και κατά τις στόχες και τις συμπαράστασης και της αλληλεγγύης στους ανθρώπους. Καλούμε λοιπόν όλους να συμπράξουν γιατί βεβαίως αν σε εμάς ανήκει η πρωτοβουλία, η δύναμη είναι βέβαια στον κόσμο. Είμαι εδώ σε εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την εισήγηση που έκανε ο Θοδωρής ο Βασιλακόπουλος και ως εκπαιδευτικοί έχουμε αναλάβει και εμείς το βάρος και την ευθύνη να μορφώσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μέσα σε ένα πλαίσιο ειρήνης. Αυτή είναι εξάλλου είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Το κάνουμε εξάλλου στο σχολείο αυτό. Και φυσικά γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ ως συλλογικότητα. Είναι γεγονός ότι αυτός ο πόλεμος, ο οποίος δεν έχει σταματήσει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δεκαετίες τώρα, έχει ενταθεί και έχει δημιουργήσει ακόμα σοβαρότερα προβλήματα. Τα εκατομμύρια των προσφύγων από τις χώρες, όχι μόνο της Συρίας, αλλά και από τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, όπως είναι το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, και όπου αλλού, την Παλαιστίνη, όπου αλλού γίνονται πολεμικές συγκρούσεις, ακόμα και από την Αφρική, θα δημιουργήσει και στη χώρα μας ένα πρόβλημα. Ήδη έχει δημιουργήσει με την εισρωή των προσφύγων και γι' αυτό διοργανώνουμε αυτό το συλλαλητήριο, αυτή τη διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο. Μακάρι ο κόσμος να μετέχει ενεργά, να συνειδητοποιήσει ποια είναι η κατάσταση, γιατί δυστυχώς είναι πολύ κοντά στην πόρτα μας ο πόλεμος αυτός και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και στο μέλλον.
Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που καθορίζουμε το παιχνίδι, είναι σίγουρο. Το παιχνίδι καθορίζεται από δυνάμεις που έχουν να κάνουν με εμπόριο όπλων, με κατασκευαστικές εταιρείες, δηλαδή αυτό που λέμε υπεριαλισμός. Γι' αυτό πρέπει να αντίνουμε όσο γίνεται και να διαδώσουμε και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είναι υπόθεση όλων αυτός ο πόλεμος και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε διαδικασία, σε κάθε συλλαλητήριο, σε κάθε συγκέντρωση που γίνεται ενάντια στον πόλεμο αυτό. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Κορίνθου να πω ότι συμμετέχουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια και πέραν αυτού θα ήθελα να πω ότι όλες αυτές τις δομές, όλες αυτές τις συλλογικότητες, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές του Κοινωνικού Ιατρείου, οι συλλογικότητες από όλο τον ομό, δεν ακούνται μόνο σε αυτή την ημέρα δράση, σε αυτό το συλλαλητήριο, σε αυτή τη συναυλία, σε αυτή την κοινωνική κουζίνα που θα πραγματοποιηθεί στη Λαϊκή, αλλά όλο αυτό το καιρό στηρίζουμε ενεργά τους πρόσφυγες, μαζεύοντας πράγματα στο εργατικό κέντρο, μια εξαιρετική προσπάθεια που έχει τη συμπαράσταση όλου του κόσμου της Κορίνθου, επίσης της Κορινθίας θα έλεγα καλύτερα. Επίσης το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης μαζί με άλλα κοινωνικά ιατρεία από όλη την Ελλάδα έχουν κάνει αποστολές ιατρικές και κάποιες παραμένουν ακόμη και στη Μυτιλήνη και στη Χίο. Όμως, όπως με συνέπεια κάνουν όλα αυτά τα 4-5 χρόνια τα κοινωνικά ιατρεία, δεν αρκούνται μόνο στην ανακούφιση των αποτελεσμάτων των διαφόρων πολιτικών που παράγουν πρόσφυγες, αλλά πρέπει όλος ο κόσμος άμεσα να αντιδράσει και να πάψουν οι αιτίες που γεννούν τους πρόσφυγες και όλες αυτές τις καταστάσεις που στενοχωρούν όλους μας και επηρεάζουν όλον τη ζωή μας. Πρέπει να καταλάβουν οι λαοί ότι όταν αντιληφθούν τη δύναμή τους και πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, όπως έχει δείξει η ιστορία επανειλημμένα και η δική μας ιστορία και η παγκόσμια ιστορία, καταφέρουν θαυμαστά πράγματα. Καλούμε λοιπόν όλο τον κορινθιακό λαό το Σάββατο να συμμετάσχει ενεργά στο συλλαλητήριο και να δώσουμε ένα μήνυμα έστω από αυτή τη μικρή μας πόλη ότι όλοι οι λαοί θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτό το έσχος του πολέμου που το 2015 είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Εγώ σαν ενεργός πολίτης συμμετέχω και εγώ στην διαδικασία αυτή και στην οργάνωση αυτού του συλλαλητηρίου. Εκείνο που ήθελα να πω και αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι συλλογικότητες οι οποίες ασχολούνται με τη διοργάνωση και μεμονωμένα άτομα είναι από όλη την Κορινθία και είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν από όλη την Κορινθία διάφορες συλλογικότητες να κάνουν μια κοινοποίηση όλοι μαζί. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα έχει συνέχεια και όχι μόνο σε ζητήματα του πολέμου αλλά και σε άλλα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, την καθημερινή ζωή των Κορινθίων πολιτών. Επιτέλους πιστεύω ότι δημιουργείται σιγά σιγά μέσα από συνεργασίες μία στέγη, ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί τους ενεργούς πολίτες της Κορινθίας.